Μια μουσική συνάντηση με ύψιστο συμβολισμό στη σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Οι δύο καταξιωμένες σολίστοι, η Ουκρανή Ντιάνα Τιτσένκο και η Ρωσίδα Αλένα Μπάεβα, συμπράττουν επί σκηνής σε μια συναυλία αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Για όλους μας είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή εδώ. Δεν έχει μόνο καλλιτεχνική αξία, έχει και ένα βαθύ πολιτικό μήνυμα, ένα βαθύ ειρηνικό μήνυμα. Η παρουσία της Ντιάνα Τιτσένκο από την Ουκρανία και της Αλένα Μπάεβα από τη Ρωσία, αλλά και τόσους εξαιρετικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Η μουσική και η έννοια του πολιτισμού δεν έχουν σύνορα. Άνθρωποι δικοί μας είναι όλοι οι άνθρωποι στην Ουκρανία που υποφέρουν από τα δεινά του πολέμου, λέει η Ντιάνα. Οι Ρώσοι πολίτες δεν έχουν καμία σχέση με τις αποφάσεις αυτές που προκαλούν πόνο και αιματοχυσία, συμπληρώνει η Αλένα. And people who stand for the values and who really realize the tragedy of all this, they are all concerned. I feel an extreme cocktail of emotions since the beginning of war, and shame and guilt and everything else. And I need to remind myself that Russia is not the criminal regime which is taking power now. People are not. Nobody wants. Nobody. No. You know, people are being manipulated, and that's a big tragedy. Η Ουκρανή Ντιάνα Τιτσένκο ζει με την οικογένειά της στη Γερμανία. Από τη στιγμή της έναρξης του πολέμου η ζωή όλων άλλαξε. Με τις σκέψεις στραμμένη στο δράμα που ζουν συγγενείς και συμπατριώτες τους στην Ουκρανία και με όλες τους τις δυνάμεις προσπαθούν να στήριξουν τη χώρα και το δοκιμαζόμενο λαό της. And since the war started, basically all our life changed, and all the activity and actions there are now directed to, of course, to fight in the way that we can, and also to support people. Yeah, who suffer from the tragedy, yeah. Όλα τα έσοδα από τη συναυλία που πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες αφιλοκερδώς, αναμένεται να διατεθούν για την ενίσχυση του Ουκρανικού λαού. Η τέχνη ενώνει και μέσα από ένα υπέροχο πρόγραμμα σήμερα το βράδυ, στο οποίο όλοι οι καλλιτέχνες προσφέρονται αφιλοκερδώς και από το οποίο όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, περιμένουμε την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και φυσικά να περάσει όσο πιο δυνατά γίνεται αυτό το μήνυμα της ειρήνης.